Θεσσαλιώτιδος και φαναριοφερσάλων κυρίου Τιμοθέου
και του συγχωροστατούντος και άπλου προεξάρχοντος, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ορκού και Μαραθώνος, Κυρίου Κυρίου. Αλλά δεν είναι μόνο η παρουσία δύο Αγίων αδελφών, εκλεκτών στα ποιμαντικά τους καθήκοντα, του σεβασμιωτά του Αγίου Κηφισίας, στην ιδιαίτερα ευαίσθητη και θα έλεγα απαιτητική για την διαπημαντορία της Μητροπολίτου, Αστική Μητροπολίτου, ή του Αγίου Αδελφού, Αγίου Θεσσαλιώτιδος, που παρά το βραχή της ποιμαντορίας του έχει επιτελέσει αρίζινον και εξαιρετικόν έργο στη Μητρόπολη του. Είναι και το γεγονός ότι οι Άγιοι αυτοί αδελφοί είναι το όνειρο αδελφοί ημών. Αυτοί οι τρεις μεγαλομάρτυρες Άγιοι, οι οποίοι ενώ βρισκόμαστε απόψε στη Χίο ή σε άλλα μέρη της Ελλάδος όπου τελείται παρόμοιος εσπερινός για αυριακή λειτουργία, είναι οικουμενικοί, έχουν οικουμενική διάσταση. Ο Μινάς μας έρχεται από την Αίγυπτο, μαρτυρίσας τα τέλη του 3ου αιώνος. Ο Βίκτορ μας έρχεται από τη Ρώμη, καταλήγοντας στη Δαμασκό, περίπου στα μέσα του 2ου αιώνος, να μαρτυρήσει και εκείνος για την αγάπη του εις τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιεροδιάκονος Βικέντιος, από την Αυγουστόπολη της Ισπανίας, να έρχεται σήμερα και να τιμάται σε αυτόν τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό και όλοι μαζί να μας υποδεικνύουν ότι η Εκκλησία μας, ακόμη μια φορά να μας διδάσκουν και να μας υποδεικνύουν ότι είναι μία Αγία και Καθολική Εκκλησία, την οικουμενικότητά της δηλαδή, αυτό το οποίο γευόμαστε μέσα στην Εκκλησία, γιατί αλληλοπεριχωρούμεθα όπου και αν βρισκόμαστε, σε όποιον τόπο της γης και αν είμαστε, αρκεί του ότι αγαπούμε, πιστεύουμε, ομολογούμε και επιβεβαιώνουμε αυτήν την πίστη μας και την ομολογία μας εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρχους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρχους τούτους, των σύντων των ίνων και των ελαιών και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, τη ενωρία την ίσο και τη Ιερά Μητροπόλητα αυτή, εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρατα αυτά και επιτελούντων την εορτή ταύτη και εις τον κόσμο σου άρματα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών τρέχων πληθύνων και αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναφεύγομαι, συν το ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και σου όποιο σου πνεύματι, νυν και αλλαγή και εις τους αιώνας των αιώνων.